Δέσμοι μέτρων για την προώθηση με μεγαλύτερη αμεσότητα ζητημάτων που σχετίζονται με τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου στη βάση επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης ανακοινώθηκαν από τον αρμόδιο Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο στη διάρκεια σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αβγενάκη, του Δημάρχου Μινώα Παιδιάδος αλλά και εμπλεκόμενων φορέων. Σε θετική κατεύθυνση μεν, αλλά δεν αρκούν και γι' αυτό θα συνεχίσουμε τη συνεργασία. Οι εξαγγελίε, ω εξαγγελίε, είναι πολύ θετικέ και πολύ καλέ. Βέβαια, τι ίδιες εξαγγελίε τι έχουμε ακούσει 29 μήνε, την επομένη του σεισμού, που βέβαια παρέμειναν εξαγγελίε. Σύμφωνα με τι ανακοινώσει, η δέσμη των 7 μέτρων περιλαμβάνει ενδυνάμωση του δυναμικού του ΤΑΕΦ Κυρακλείου, αξιοποίηση του ΤΑΕΦ Χανίων, εξορθολογισμό τη προσωρινή στέγαση στου οικισμού, ώστε οι οικίσκοι να αξιοποιηθούν από του πολίτε που το έχουν ανάγκη, τροποποίηση του σχήματο τη στεγαστική συνδρομή με ειδικέ πράξει για τη διευκόλυνση των δικαιούχων στι περιπτώσει των πράσινων κτηρίων, ορισμό αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων σε κάθε διάσταση τη διαδικασία ώστε να βελτιωθεί η ροή υποβολή φακέλων συνέχιση της έκτακτης χρηματοδότησης προς το Δήμο και προώθηση χρηματοδότησης ύψους 400.000 ευρώ, ολοκλήρωση της εκαθάρισης της πρώτης αρρωγής και διαμόρφωση νέου σχήματος στήριξης των επιχειρήσεων. Ε, με αγιογραφίε και με τα ραθατζούμ, όπω καταλαβαίνετε, οι προβλήματα δεν λύνονται. Η πρόταση του τεχνικού επιμελητηρίου είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίε και δεν μπορούν να ταλαιπωρούνται οι πολίτε. Έχουμε προτείνει συγκεκριμένη διαδικασία που χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση. Πρέπει να μπει πρώτο αυτό και στο τέλο να ολοκληρώνει τη διαδικασία. Όχι πρώτα η διαδικασία και να περιμένει ο κόσμο. Από τα σημεία πάντω που φάνηκε να ικανοποιούν ήταν η εξέλιξη με τα 2.200 περίπου πράσινα σπίτια που χρειάζονται παρεμβάσει και που από εδώ και στο εξή δεν θα επιβάλλεται να καρταρτίζεται φάκελο όπω γινόταν με τα κίτρινα και τα κόκκινα κτίρια. Η επιδότηση ενοικίου, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βρουν σπίτι ακόμα και σε άλλο χωριό. Η σε άλλο μέρο από αυτό που κατοικούν σήμερα είναι απαραίτητη. Ο πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων σημείωσε ότι δεν έχουν μέχρι σήμερα δοθεί απαντήσει σε ζητήματα όπω τι θα γίνει με τον Έμφυα, του πληστηριασμού αλλά και τι 150 οικογένειε που μένουν μέσα σε κίτρινα και κόκκινα σπίτια. Με το δήμαρχο Βασίλη Κεγκέρογλου να εξηγεί πω μοναδική λύση θα ήταν η επιδότηση ενοικίου. Φαντάζεστε ένα σεισμό που θα μπορούσε να. Δημιουργήσει πρόβλημα στι καρδιέ αυτέ που είναι ήδη λαβωμένε με, με τι οικογένειε μέσα, είναι νομίζω το πιο δύσκολο πρόβλημα. Ο δήμαρχο επιπλέον, σε ό,τι αφορά του πληστηριασμού, σχολίασε πω η πρακτική δεν είναι μόνο ανάλγητη, αλλά και άσκοπη, αφού ένα σπίτι χτυπημένο από το σεισμό δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.